Το ίδιο θέμα, κύριε Αρσένη, γιατί θέλουμε και τη δική σας οπτική πάνω στο γεγονός ότι μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο, αλλά είναι πολύ δύσκολα τα οικονομικά ζητήματα και τα ζητήματα της ενέργειας, άρα η καθημερινότητα. Ναι, κοιτάξτε, μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο, αλλά να θυμίσουμε ότι με αυτή την κυβέρνηση πάντοτε περιμέναμε εκλογές 3 μήνες μετά. Δηλαδή, δεν υπάρχει στιγμή που δεν περιμέναμε εκλογές 3 μήνες μετά. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα πάμε για εκλογές όντως στο τέλος της θητείας, γιατί λυπάμαι να το πω και να είμαι τόσο σκληρός. Υπάρχουν συμφέροντα τα οποία περιμένουν να εξυπηρετηθούν και γι' αυτό θα πάμε αργότερα στις εκλογές. Αυτό που είναι η ουσία εδώ πέρα όμως είναι ότι έχουμε μια ακραία φτωχοποίηση της κοινωνίας μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν νοικοκυριά όλο και περισσότερα, τα οποία δεν μπορούν να φέρουν ένα πιάτο φάει μπροστά στο παιδί τους. Η ακρίβεια δεν είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες. Έχει τις ίδιες επιπτώσεις. Είδαμε πρόσφατα τη μελέτη που μας κατατάσσει στις πρώτες θέσεις, όχι μόνο για την ακρίβεια της ενέργειας πλέον που το ξέραμε, αλλά για την ακρίβεια των ενοικίων σε σχέση με το εισόδημα. Δηλαδή το πόσο ακριβά είναι το να νοικιάσεις ένα σπίτι αναλογικά με το εισόδημά σου. Mm-hmm. Πρέπει να ξοδέψεις στην Ελλάδα πάνω από το 40% του εισοδήματός σου. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα νούμερα. Οδηγούμαστε σε μια φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, όπου δεν κάνει διαφορά αν είσαι στη μεσαία τάξη ή είχες οικονομικά προβλήματα, πλέον έχεις τον ίδιο κίνδυνο να βρεθείς στο περιθώριο οικονομικό, να μην μπορείς να βγάλεις τα προστοζή. Αλλά ποια είναι τα συμφέροντα αυτά που λέτε ότι θα διατηρήσουν την παρούσα κυβέρνηση μέχρι το τέλος της θητείας της, κύριε Αρσένη? Μπροστά μας έχουμε την ιδιωτικοποίηση της υγείας. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει υλοποιήσει, ένα τεράστιο κομμάτι που δεν έχει υλοποιήσει ακόμα πλήρως η κυβέρνηση. Μπροστά μας έχουμε, όπως βλέπουμε, την σταδιακή διάλυση της δημόσιας παιδείας. Είχαμε αυξήσει στα φροντιστήρια 10% την προηγούμενη χρονιά. Έχουμε αυξήσει μεγάλες στα ιδιωτικά σχολεία. Δηλαδή, παιδιά που κατευθύνονται προς τα εκεί πέρα. Υπάρχει μια συστηματική πολιτική της κυβέρνησης για να φύγουμε, να μην υπάρχει η αυτονόητη σειρά γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο. Αποκλείονται φέτος πιθανότατα άλλοι 10.000 φοιτητές από την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Έχουμε διαρκώς, περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των προαγωγικών. Οι εκτιμήσεις είναι ότι μπορεί και ένας στους 5 να κοπεί στην προαγωγή λόγω της τράπεζας θεμάτων. Βλέπουμε την κυβέρνηση να κινεί όλη την παιδεία προς τα ιδιωτικά και προς την προηλικιακή τεχνική εκπαίδευση. Ναι, την ίδια στιγμή που δίνει η κυβέρνηση 23 δις στα αρπακτικά funds για να πάρουν τα σπίτια των ανθρώπων μέσα από τα κόκκινα δάνεια, μας λέει ότι δεν έχει χρήματα για να στηρίξει τους ανθρώπους. Τι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή? Να σταματήσουν να πάρουν από τα αρπακτικά funds τα 23 δις και να τα δώσουν στους ανθρώπους. Χρειαζόμαστε την αυτόματη, τη αριθμική αναπροσαρμογή που είχαμε παλιότερα, όταν η χώρα μας είχε μεγάλο πληθωρισμό. Η χώρα μας έχει πολύ μεγάλο πληθωρισμό πλέον. Επιδραχμής όμως τότε, επί Ανδρέα Παπανδρέου, κύριε Αρσένη. Τα νοικοκυριά βιώνουν τον ίδιο πληθωρισμό, κύριε Σκάλτ. Ακριβώς έχουμε 20% το κόστος ζωής. Έχει αυξηθεί τουλάχιστον για τα νοικοκυριά. Άλλοι μιλάνε και να έχει φτάσει στο 30%. Οι τιμές στην ενέργεια σίγουρα είναι εντυπωσιακές οι αυξήσεις. Χρειαζόμαστε δηλαδή μια ξεκάθαρη πολιτική που να θωρακίζει τα νοικοκυριά από τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Αυτόματη αναπροσαρμογή, αύξηση των μισθών, συντάξεων και επιδομάτων ανάλογα με την αύξηση που βιώνουν τα νοικοκυριά στις βασικές τιμές προϊόντων και αγαθών, προϊόντα και αγαθά που είναι απαραίτητα για να φέρουν ένα πιάτο φάει μπροστά στα παιδιά τους. Έχουμε στη Δυτική Αθήνα αυτή τη στιγμή παιδιά που δίνουν και δίνουν πανελλήνιες χωρίς ρέμα στο σπίτι τους, ανθρώπους που εξαρτούνται από τη συσκευή οξυγόνου. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Αρσένη. Λοιπόν.